Επιστροφή εδώ. Απλοποιείται η διαδικασία υποβολή φορολογικών δηλώσεων για όσου έχουν εισόδημα μόνο από μισθού και συντάξει. Πάμε στο Χρυσόστομο Τσουφί για να δούμε, Χρυσόστομο, πώ θα γίνεται πλέον αυτή η διαδικασία με ένα κλικ. Ναι, υπολογίζονται ότι περίπου ένα εκατομμύριο μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν εισοδήματα μόνο από μισθού και συντάξει και δεν έχει μεταβληθεί η περιουσιακή και η οικογενειακή του κατάσταση. Θα, μπουν, θα μπορούν να δουν τι προσυμπληρωμένε, τι φορολογικέ του δηλώσει. Δηλαδή, μπαίνοντα στην μερίδα του στο τάξη, θα βλέπουν προσυμπληρωμένα τα προσωπικά του στοιχεία, τα περιουσιακά του στοιχεία, κίνητα, αυτοκίνητα, τα εισοδήματά του, τυχόν τόκου από καταθέσει και τι δαπάνε του από ηλεκτρονικά α, μέσα. Και αν τα βρίσκουν σωστά, χρειάζεται απλά να πατάνε το OK και στην ουσία θα έχουν υποβάλει τη φορολογική του δήλωση. Για την ακρίβεια, δεν χρειάζεται καν να πατήσουν το OK, ακόμη και αν αφήσουν το χρόνο να περάσει την τελευταία ημέρα υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Το σύστημα θα θεωρήσει ότι έχουν υποβάλει την φορολογική του δήλωση. Αν υπάρχουν βέβαια μεταβολέ, έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τα στοιχεία. Και να πούμε βέβαια ότι με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών. Η πλατφόρμα για, για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει περί τα τέλη Μαρτίου και όπως και πέρυσι θα έχουμε για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος οκτώ ισόποσης μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τα τέλη Ιουλίου. Σε ευχαριστούμε Χρυσόστομε.